Κατά δεύτερον, εγώ θέλω να πάρω κάποιες απαντήσεις από τα ερωτήματα του κοινού. Γιατί αν τις απαντήσετε, θα είναι και λιγότερη τοποθέτησή μου και θα τελειώσουμε πιο γρήγορα. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, εσείς αποφασίστε. Άκουγα να τοποθετηθώ, δεν θα φοιτηθώ. Αλλά εδώ έθεσε κάποια ερωτήματα. Έθεσε κάποια ερωτήματα. Βασικά. Συνεχίστηκε, μου λέω έχετε το λόγο. Άρα τοποθετούμε. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, χαιρετίζω καταρχάς την παρουσία των υπηρεσιακών παραγωγών και των διευθυντών της ΔΕΙΑΤ. Βέβαια βλέπω, βάσει και της ένστασης που είχε κάνει η παράταξη και όρθωσε το ίδιο ανάστημα και το οποίο είχε δηλώσει εδώ θα γίνει ένσταση, ότι ο Γενικός Διευθυντής αυτή τη φορά εισηγήθηκε το θέμα. Γιατί είχε προσηγηθεί για αυτό το θέμα την προηγούμενη απόφαση. Ο οποίος δεν είναι εδώ. Γιατί? Ξεκινάμε τα βασικά. Εγώ βλέπω τον κύριο Κοτσόνη, βλέπω τον κύριο Δελή, βλέπω τον κύριο Τσόπελα, λείπει ο κύριος Μανδρώνης και ο κύριος Πάσκευόπουλος. Και βλέπω και τον διορισμένο τεταγμένο σύμβουλο του κύριου Παυλή, τον κύριο Καρόνη, τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΤ. Ο οποίος, μια και ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν τον γνωρίζουμε, πρέπει να τον ξέρουμε ποιος είναι. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι, αλλά δεν τον γνωρίζουμε. Έχουμε ζητήσει 1,5 χρόνο τώρα το βιογραφικό του, να δούμε ποιος είναι. Τον γνωρίζουμε ως τον άνθρωπο που έχει δώσει περίπου 500.000 γραφειοκρατικές αναθέσεις, ως τον άνθρωπο που έκανε ένα τιμολόγιο το οποίο απερίφθη και από τις δύο επιτροπές που ορίζει η νομοθεσία, και ως τον άνθρωπο ο οποίος αμείβεται 1.250 ευρώ που τον πληρώνει μόλις. Έτσι τον γνωρίζουμε. Θα ήθελα να τον γνωρίσουμε και διαφορετικά. Δίνεστε πρωτοπαξι πολλά. Πρώτον. Δεύτερον. Φαίνεται μία εισήγηση. Ένα τακτικό θέμα κύριε Δήμαρχε, το οποίο θέλετε να πάρουμε σήμερα απόφαση για να τιμολογηθεί το νερό στον Δήμο της Τρίπολης στις παλιές δημοτικές ενότητες. Αν όλα αυτά τα ερωτήματα που έχει ο κύριος Τζούμπης, τα οποία κατά 99% σε έναν διαφωνώ, είναι σωστά. Θα είχαν όλα λυθεί εάν σήμερα κάνατε ακούστηση του θέματος για να το ξεκαθαρίσω και είχαμε εμείς αυτές τις καταστάσεις των μετρητών ίδρυσης. Που εκεί τι λένε, έχετε πάρει όπως λέτε μέσα στην εισήγηση, στατιστικά στοιχεία, στατιστικά στοιχεία δεδομένων, δηλαδή για να καταλαβαίνετε όλοι, έχουν γίνει περίπου 4 μετρήσεις στο Δήμο της Τρίπολης, πήραμε το μέσο όρο τι καταναλώσεις έχει το κάθε ρολόι, αυτό ζητάμε εμείς, και βάσει του τιμολογίου που φέρνετε, θα τα πολλαπλασιάσουμε απλά μαθηματικά, κύριε Δήμαρχε, και θα φτάνουμε τελικά ποια είναι τα έσοδα. Αυτά τα ερωτήματα που ζούμε θα απαντηθεί με αυτή την αίτηση, τα οποία εμείς θα τα πάρουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τα έξοδα. Φαίνεται ένα πίνακα με τα έξοδα, χωρίς να αναλύεται πουθενά από πού προκύπτουν. Γι' αυτό και στο έγγραφο που κάναμε σήμερα, ζητούμε να μας οδηγήσετε και εκεί αναλυτική κατάσταση. Εάν αυτά τα είχαν οι συνάδελφοι, νομίζω ότι σε 5 λεπτά θα είχε λήξει το θέμα. Σήμερα όμως υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Να ψηφιστεί το θέμα λόγω της κλασικής πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής και να πάλι το θέμα να μην εκριθεί από την αποκεντρωμένη. Γιατί καλώς ως τεχνώστες και συνάδελφοι υπηρεσιακοί παράγοντες κάποιοι τον ισοσκελίζουν, αλλά φοβούμε ότι τα έσοδα της ΔΕΙΑΤ δεν θα είναι αυτά που υπολογίζουν. Και ακόμα και να υπολογίζουν αυτά τα έσοδα, ποιος εγγυάται ότι θα τα εισπράξουν. Τώρα σε κάθομαι και ο Τζούμπης. Σου λέει, 3 χρόνια να εισπράξατε τόσα. Τώρα πώς θα υπολογίζετε. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι τελικώς έρχεται μία εισήγηση η οποία δεν είναι η ίδια όπως είχε ανακοινώσει ο κ. Παυλής που τα είχε βάλει με τους θεούς και τους δαίμονες τότε, ότι εγώ θα φέρω λέει το είναι η εισήγηση και θα λέει ότι θα πάρω έγκριση. Απερίφθη από την αποκεντρωμένη, απερίφθη από το 152 και φέρνει άλλη εισήγηση όπως δήλωσε και ο ίδιος. Και φέρνει άλλη εισήγηση γιατί πρέπει ο Δήμαρχος της πόλης να μην εξυπηρετεί μόνο τα εγωιστικά του καθήκοντα. Και μια και έμεινε εκτεθειμένος και φέρνει άλλη εισήγηση τιμολόγιο, περίμενα τουλάχιστον να δω
κάτι καλύτερο, βλέπω κάτι καλύτερο, βλέπω μια δουλειά που εκεί γίνεται η υπηρεσία. Θα μπορούσα να ήταν βέβαια και πιο αναλυτική για να μην υπάρχουν προβλήματα στην έκκληση της απόφασης, αν τελικά ψηφιστεί. Βλέπω όμως κάτι άλλο. Βλέπω ότι η μελέτη συγκεκριμένη, η οποία τονίζω πάλι ότι δεν έχει καμία σχέση με την έκθεση ιδεών που είχα καταγράψει την προηγούμενη φορά, τελευταία στιγμή, χωρίς πρωτόκολλο, γιατί είπε ο Δήμαρχος εδώ ότι φτιάξαμε και την προηγούμενη, μα προηγούμενη δεν υπήρχε ποτέ. Όμως δεν λάβατε υπόψη σας, φίλοι της ΔΕΙΑΤ, τις αποφάσεις και το άρθρο 152 και της αποκεντρωμένης που σας εξηγούσε τους λόγους ακριβώς γιατί δεν εγκρίθηκαν. Πήρατε κάποια στοιχεία, τα διορθώσατε, αλλά επί της ουσίας δεν δίνετε απαντήσεις σε μια ήδη απορριφθέα απόφαση. Και πολύ φοβούμαι ότι δεν θα μπορέσετε πάλι να εισπράξετε από τις τοπικές ενότητες. Γιατί όλες αυτές, όλοι αυτοί οι υπολογισμοί είναι εικονικοί, είναι πλασματικοί και αυτή τη φορά, να ξέρετε, επειδή εμείς ως παράταξη δεν έχουμε καμία διάθεση να αφήσουμε τη ΔΕΙΑΤ, κάποιοι να την πάνε στον Μπουρκό, να ξέρετε, και το δηλώνω ευθασώς μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα είμαστε πάλι αυτοί οι οποίοι θα αρθώσουμε το αναστημά μας για να σωθεί τη ΔΕΙΑΤ, γιατί έτσι όπως την οδηγείτε με αυτό το τιμολόγιο θα κλείσει. Και όταν κλείσει θα πρέπει να φροντίσετε και εσείς οι υπηρεσιακοί παράγοντες που θα πάρετε μισθό. Καταλαβαίνω πολλές φορές και τις πιέσεις που υπάρχουν από την εκάστοτε δημοτική αρχή, όμως επειδή είναι καμάρι μας το ότι είστε επιστήμονες και κάνετε μια σωστή δουλειά, δεν χρειάζεται συνέχεια να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑΤ και κύριε Αντιπρόεδρε και το Διοικητικό Συμβούλιο, όσοι από εσάς βρίσκεστε εδώ, έχετε συλλάβει το θέμα πολύ ελαφρά. Δεν το έχετε πάρει βαρέως και σοβαρά. Και εδώ υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρό να μην μπορούμε να εισπράξουμε λεφτά και να μην βγει τελικά βιώσιμη μελέτη, όπως εν συνεχεία και δήμαρχε δεν θα βγει και βιώσιμη ιδέα, που είναι, όπως έχω πει πολλές φορές, το καμάρι του Δήμου. Εγώ ζητώ άλλη μία φορά, γιατί ήδη το πάρατε κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ γι' αυτό, το θέμα σε ψηφοφορία και απερίφθη, μήπως το ξανασκεφτείτε και γίνει, παρακαλώ πάρα πολύ, απόσυρση του θέματος. Διότι αν ψηφιστεί, όπως είναι στο σύνολό του, μια και αλλάξατε και την κόμη, και εννοείται ότι θα τροποποιείται και τα έσοδα, γιατί τροποποιούνται τα έσοδα, μην το λέτε ότι δεν τροποποιούνται, στο ελάχιστο να τροποποιούνται, ζητώ να προσευχθεί διαφορετικά, δηλώνω εξ αρχής, γιατί έτσι έχω μάθει, ότι θα γίνει πάλι ένσταση, γιατί οφείλουμε να προστατεύσουμε τους δημότες μας, το δημόσιο συμφέρον. Η πρόεδρε των τοπικών κοινοτήτων, που είναι κυρίως αγροτικές περιοχές, δεν ενέχει πατρότητα κανενός. Δεν το γεννήσαμε εμείς στο Αγροτικό Συμβούλιο. Είναι ένα θέμα που αφορά τη χώρα μας πάνω από δεκαετία και επέλεξε η σημερινή κυβέρνηση να το φέρει όπως το έφερε. Και καλά έκανε που το έφερε. Αν υπάρχουν αδικίες ή όχι, ναι, υπάρχει σήμερα τροπολογία, όπως είπε ο Τζούμης, όμως πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει και νέα παράσταση 30 ημερών. Σήμερα το μεσημέρι ανακοινώθηκε. Άρα χρόνος καταρχάς υπάρχει. Κατά δεύτερον, είχαμε όλοι εδώ καταθέσει από τις παρατάξεις διάφορες απόψεις. Το συζητήσαμε, το αναβάλαμε και τη δεύτερη φορά, με την προϋπόθεση και τη δέσμευση τη δική σας, κύριε Πρόεδρε, θα το φέρετε τακτικό θέμα, το οποίο βεβαίως θα το κάνετε. Ωραία. Άρα, επειδή ας πούμε άκουσα πολύ προσεκτικά το ψήφισμα του κ. Τζούμη, που ξέρουμε όλοι τι τύχη έχουν τα ψηφίσματα και άλλη αξία έχει μια απόφαση ομόφωνη, γιατί κανείς εδώ δεν θα διαφωνήσει να ευχαριστήσουμε τον τόπο μας και τους αγρότες μας και όλους αυτούς που αντικούνται, μάλλον δεν έχει πάρα πολλές βελτιώσεις. Υπό την έννοια ότι για την κτηνοτροφία είναι ελάχιστες οι τοποθετήσεις. Και θυμάστε τον κτηνοτρόφο που είχε έρθει εδώ, που λέει είμαστε σε απόγνωση. Εμείς
δεν έχουμε ετοιμαστεί για αυτό το θέμα, γιατί δεν ξέραμε κατά πράσινο να το φέρει ο κ. Τζούμπης σε μορφή ψηφίσματος. Και κατά δεύτερον, παρόλα αυτά, έχω φέρει εδώ πέρα τις τοποθετήσεις που έχουμε κάνει και νομίζω ότι θα είναι μια βεβαιασμένη κίνηση να υπάρξει ένα ψήφισμα σήμερα, το οποίο, όπως είπα, μπορούν να γίνουν πάρα πολλές βελτιώσεις. Και νομίζω επίσης ότι εντάξει, το θέμα των βασικών χαρτών βλέπει και η Βουλή και η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να τρέξει όπως το είχαν υπολογίσει, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, το είχαμε πει και στο προηγούμενο συμβούλιο, είναι οι επιδοτήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει επιδοτήσεις από άνθρωποι που δεν διτάσσουν. Και αυτά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι κλεισμένα ΕΣΠΑ και κλεισμένα παλιά προγράμματα, δεν μπορεί σήμερα να πάει να τα ζητήσει πίσω η Ευρώπη, αν τελικά περάσει αυτό το θέμα, γιατί ξαφνικά δεν θα μπορούν να πάρουν τα νέα προγράμματα οι αγρότες καινούργιοι. Και υπάρχει ένα θέμα σοβαρό εκεί, το οποίο φαντάζομαι ότι θα σκύψει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί θα έχει προβλήματα με τη διαχείριση των νέων ΕΣΠΑ. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ. Ναι, μεν αν θέλετε αύριο να βρούμε να συζητήσουμε το ψήφισμα, και βέβαια δεν ξέρω τι χρόνο θα έχουμε να καταθέσουμε, αλλά εγώ επιμένω να γίνει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη, αλλά όχι πάνω σε αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές βελτιώσεις. Και δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή και ο χρόνος που πρέπει να συζητήσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ λεπτό και σοβαρό θέμα. Ευχαριστώ.